Τη ρώτησα και μου είπε ότι δύο φορές έχει δει να μην μπορείς να συγκρατήσεις το συναίσθημά σου. Ναι. Δηλαδή να βουρκώνεις, για να το πω ακριβώς όπως έγινε, και ήταν σε θέμα με παιδιά. Ήταν το ένα με τους γονείς του Άλκη Καμπανού. Και όταν είχε παιδί, όταν σκοτωθεί το παιδί τους, και που πραγματικά ήταν η δολοφονία για το τίποτα. Δεν ήταν καν για την μπάλα, δηλαδή δεν ήταν μέσα στο γήπεδο. Όχι, αυτό το δικαιολογούσαν προφανώς. Λάθος μέρος. Έγινε ένταση αυτά. Πήγαν εκεί πέρα και, τον σφάξαν στη μέση του δρόμου το παιδί σου. Δηλαδή, μόνο που τους έβλεπα που μιλάγανε, δεν μπορείς να μην σκεφτείς ότι ξέρω αυτό θα μπορούσε να ήταν το δικό μου το παιδί, ή ένας φίλος του παιδιού μου, ή οτιδήποτε. Αυτό εκείνη τη στιγμή ότι. Αν βάζει τον εαυτό στη θέση αυτού του ανθρώπου, από μόνο του εμένα με είχε κλωρίσει. Εκείνη τώρα είχα μια εσωτερική ταραχή που προσπαθούσα να την διαχειριστώ. Πώς διαχειρίστηκες, σε πάω σε μια άλλη διαχείριση που όφιλες να κάνεις. Όταν ήσουν στο Λονδίνο και σπούδαζες, ναι. Ήσουν κατά τη διάρκεια που είχαν αρχίσει να γίνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις, σωστά. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί εμείς σαν χώρα έχουμε τουλάχιστον αυτή την τύχη μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Έτσι, τόσο. Πρέπει να σου πω, ήταν για μένα το πρώτο και ίσως το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής δίδαγμα δημοσιογραφίας. Αλλά δεν είναι μόνο δημοσιογραφία, και αντίδραση ενός λαού. Έτυχε και εμένα πολύ κοντά η φοιτητική μου εστία, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν τέσσερα σημεία συνολικά που είχαν μπει βόμβες στο μετρό. Ήμουνα στα, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο, ενώ 800 μέτρα. Πήγα στο σημείο. Φτάνοντας, περίμενα να δω. Κόσμο, χαμό, φασαρίες, φώτα, αυτά. Και ξεπλάγει πραγματικά. Δεν είδα τίποτα από όλα αυτά. Ήταν προφανώς 50% άνθρωποι γύρω-γύρω. Δεν μίλαγε κανείς. Παρατηρούσανε. Γιατί σου λέει από απόσταση να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους που είναι εκεί, τα διασωστικά συνεργεία, η αστυνομία, όποιος είναι. Δημοσιογράφοι των καναλιών, το BBC, το Channel 4 κλπ. Τα οποία τους έβλεπα και μετά όταν γύρισα στην εστία και έβαλα την τηλεόραση. Οι οποίοι ψύχραμα, νυφάλια, κατέγραφαν τα γεγονότα, ούτε φωνές, ούτε ακρότητες, ούτε να πανικοβάλουν κανέναν, ούτε να καθισχάσουν. Ναι. Τρομοκρατική επίθεση γίνει. Να περιγράψουν βήμα-βήμα, με λεπτομέρειες, με αυτό που πρέπει, με γνώση, τι ακριβώς είχε γίνει. Αυτό εμένα μου έχει εντυπωθεί και είναι κάτι το οποίο. Προσπαθώ να το μεταφέρω και στον τρόπο που κάνω εγώ τηλεόραση.